Ναι, βεβαίως, στο μυαλό της κυβέρνησης δεν μπορούμε να μπούμε. Από τους σχεδιασμούς της όμως που βλέπουμε, δεν φαίνεται ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές. Φαντάζομαι ότι εννοείται βέβαια γενικές βουλευτικές εκλογές. Γιατί έτσι κι αλλιώς το επόμενο διάστημα, το Μάιο του 2014, σε λίγους μήνες δηλαδή από σήμερα, έχουμε και ευρωεκλογές και τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι οποίες βέβαια είναι μάχες πρώτης γραμμής. Θα έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως η αντιπαράθεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις προβλέπουμε, φαίνεται άλλωστε, ότι θα γίνει στο σύνολο των εξελίξεων. Δεν αποσπάται δηλαδή η εκλογή για το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, ή για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, από την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται σήμερα, από την οικονομική καπιταλιστική κρίση και βεβαίως τους εκπροσώπους που θα στείλει εκεί ο λαός ψηφίζοντάς τους. Έτσι θα έχει χαρακτηριστικά γενικής πολιτικής μάχης, έτσι και αλλιώς αυτή. Και από αυτή την άποψη, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, άσχετα με το πότε θα γίνουν και οι γενικές βουλευτικές εκλογές, αν θα γίνουν λες, στο τέλος της τετραετίας, που δεν το βλέπω, νωρίτερα θα γίνουν από ό,τι φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε πότε, θα πρέπει ο λαός μας, το εργατικό λαϊκό κίνημα, αυτό θέτουμε ως προτεραιότητα. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου στο Κυριακάτικο Ριζοσπάστη, που μπορείτε να τη δείτε και να τη μελετήσετε. Μιλάμε ως προτεραιότητα και βλέπουμε εδώ και τις δικές μας ευθύνες ως κόμμα για την ανασύνταξη του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, έτσι ώστε να μπορέσει, γιατί σήμερα βρίσκεται σε οπισθοχώρηση με ευθύνες των ηγεσιών των άλλων δυνάμεων, των πολιτικών δυνάμεων και των συνδικαλιστικών παρατάξεων, βρίσκεται σε πορεία υποχώρησης το τελευταίο διάστημα, να ανασυνταχθεί, να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και βεβαίως να προωθηθεί η λαϊκή συμμαχία, που πρόκειται για κοινωνική συμμαχία, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα ούτε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ούτε οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, ούτε οι φτωχοί αγρότες, ούτε οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, ούτε η νεολαία, ούτε οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Και πρέπει όλοι μαζί από κοινού στον αγώνα για να αντιμετωπίσουν μέτρα και βεβαίως για να βάλουν αυτό που με ρωτήσατε, τη σφραγίδα τους στις πολιτικές εξελίξεις.